Η άνοια είναι μια βαριά πάθηση που είναι συχνή και γι' αυτό είναι σημαντικό να λαμβάνουμε τα μέτρα μας για να την προλάβουμε πολύ πριν εμφανιστεί. Μέσα από το κανάλι σας δίνω συνέχεια συμβουλές για πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να προλάβετε την άνοια. Αλλά σήμερα θα πω για μια απλή εξέταση αίματος που σας καλύπτει το ταμείο σας και κάνετε ουσιαστικά δωρεάν και μπορεί να εξασφαλίσει ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την πιθανότητα εμφάνισης άνοιας. Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν για τη σημασία της εξέτασης της ομοκυστεΐνης. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτό το βίντεο σε λεπτομέρειες σχετικά με το τι είναι η ομοκυστεΐνη και για ποιο λόγο συχνά βλέπω επίπεδα στις εξετάσεις που είναι μακριά από το ιδανικό. Το μόνο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι τα άτομα τα οποία έχουν ομοκυστεΐνη πάνω από 11 έχουν σημαντικά αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν άνοια. Τα προβλήματα είναι δύο. Αφενός οι περισσότεροι γιατροί δεν ζητούν ποτέ αυτή την εξέταση, ενώ είναι πάρα πολύ σημαντική, αφετέρου οι μέσα αναφορά ενημερώνουν ότι η ομοκυστεΐνη είναι φυσιολογική μέχρι το 15. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ακόμα και τις λίγες φορές που γίνεται η εξέταση, να χάνουμε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που βρίσκεται σε κίνδυνο. Και αυτό είναι πολύ θλιβερό. Γιατί τα επίπεδα τη ομοκυστείνη μπορούν να αλλάξουν πολύ εύκολα και πολύ οικονομικά και να αποφύγετε τη ζώνη του κινδύνου και να μην γίνετε μακριά από αυτήν. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να φροντίσετε ότι η διατροφή σα είναι πλούσια σε βιταμίνη Β12 και φωλικό οξύ, γιατί αυτέ οι δύο βιταμίνε εξασφαλίζουν ότι η ομοκυστεΐνη θα βρίσκεται στο ασφαλέ όριο. Μπορείτε να καταλάβετε λοιπόν τον προβληματισμό μου για μια εξέταση που δεν κοστίζει τίποτα και ο τρόπο για να τη φέρετε στα επιθυμητά επίπεδα είναι να φροντίσετε μόνο τη διατροφή σα. Αυτό αρκεί για να προστατεύσει σε μεγάλο βαθμό από μια τόσο βαριά πάθηση. Μην χάνετε χρόνο. Ζητήστε τώρα από το γιατρό σας να σας γράψει αυτή την εξέταση και αν δείτε ότι το αποτέλεσμα είναι πάνω από 11, ζητήστε τη βοήθειά μου για να φροντίσω να βελτιώσετε τη διατροφή σας έτσι ώστε να βρεθείτε στη ζώνη ασφάλειας. Αν τάσατε μέχρι εδώ, φαίνεται το θέμα της ομοκυστείνης σας ενδιαφέρει, γι' αυτό προτείνω να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου, που θα δείτε πώς σχετίζεται η ομοκυστείνη με τη βιταμίνη Β12. Θυμίζω επίσης ότι πατώντας το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντας το βίντεο με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ.